Θα είναι επίση παρούσει για να βάλουν τα δικά του θέματα. Οπότε θα προκληθούν τα ερωτήματα και ελπίζουμε να υπάρχουν και οι αντίστοιχε ε, αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα βάλουμε στην κουβέντα μα αμέσω τώρα με τον κύριο Φάμελο, τον οποίο από καρδιά σε ευχαριστώ που είναι σήμερα μαζί μα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ σας και, ευχαριστώ. και χαίρομαι που σα βλέπω. Ε, είμαστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι. Καλό και μεσημέρι. Και στους τηλεθεατές και τηλεθεατρέ. Και του διαδικτυακού πλέον φίλου. Διαδικτυακού αλλά και από, από τι δύο συνδρομητικέ πράκτορε. Και τηλεθεατέ και τηλεθεατρέ και διαδίκτυακού. Ναι, ναι, ναι. Σωστά, σωστά. σωστά. Το, το, τα, ξέρετε καλύτερα από μένα. το ξέρω γιατί παρακολουθούμε <σέφε> και από το γραφείο. <σέφε> α, χαίρομαι. λοιπόν, α, να ξεκινήσουμε από αυτό που είναι το, το πιο τελευταίο τέλο πάντων και το κουβεντιάσαμε. Βέβαια δεν υπάρχει πιο τελευταίο γιατί έχουν και άλλα θέματα στην επικαιρότητα. Αλλά αυτό το έβαλα στην κουβέντα. Είναι συνταρακτική η επικαιρότητα, πράγματι. Θα, θα, τα πούμε πάμε... και αυτά που τρώνε. Πάμε όμω από αυτό. Καταρχήν, έχετε την αίσθηση ότι την Πέμπτη αυτή η ιστορία θα Πάει ένα βήμα παρακάτω και θα μάθουμε τι έχει γίνει με το θέμα των υποκλοπών. Όταν θα είναι πια μια ανοιχτή κουβέντα. Κοιτάξτε, έχω την αίσθηση ότι κάθε ολομέλεια και αυτή η ολομέλεια θα μα δώσει κάποια δυνατότητα τουλάχιστον δημοκρατικά να αποκαλυφθούν ζητήματα. Δεν βλέπω από το νομοσχέδιο να υπάρχει διάθεση από την κυβέρνηση να αποκαλύψει τίποτα. Θέλω να σα το πω. Είναι, ίσω μια απόδειξη ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε προ τα πίσω. Και είναι περίεργο γιατί μια κυβέρνηση η οποία θέλει να λέγεται ξεχρονιστική, καινοτόμα, νεοτριστική, έχει μέσα καθηγητέ πανεπιστημίων, ακαδημαϊκού που κηρύττουν, αν θέλετε, το, το καινούριο. Ελκυρωτικά κηρύττουν, αλλά δεν κάνουν τίποτα. Το νομοσχέδιο αυτό είναι πολύ πίσω από ό,τι είχαμε πριν από 1,5 χρόνο στην Ελλάδα. Ακόμα και στο θέμα τη αποκάλυψη πληροφοριών από την ανεξάρτητη αρχή στον πολίτη ο οποίο παρακολουθείται όταν δεν προκύψει καταγγελία βάρο του. Ναι. Το ακυρώνει. Μου δίνετε μια απορία τώρα που το είπατε. Ήθελα πάντα να το ρωτήσω. Ο, οι, οι, δύο περιπτώσει που παρακολουθούνταν νόμιμα από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ τον κύριο Πιτσίρο και τον κύριο Σεγιά, ενημερώθηκαν ποτέ από την Αδάη, ότι ήταν υπό Δεν το γνωρίζω αυτό. Νομίζω πω όχι. γιατί. Δεν το γνωρίζω. Αλλά αυτό έχει να κάνει με την αίτηση του πολίτη. Να σα θυμίσω αυτό. Α. Ο, ο κύριο πολίτη... Κουκάκη αιτήθηκε την ε, ε, πληροφόρησή του. Ο κύριο ναι. Κουκάκη δηλαδή, ναι. ο οποίο ήταν το πρώτο περιστατικό ναι, ναι, ναι. που τουλάχιστον έχει δημοσιοποιηθεί. Και γιατί... ο κύριο Ανδρουλάκη στη συνέχεια. Εγώ σα δηλώνω ότι είμαι σίγουρο ότι δεν ήταν ο κύριο Κουκάκη ο πρώτο. Είναι πλέον αυτό αποδεδειγμένο. Αλλά ο κύριο Κουκάκη ζήτησε να ε, πληροφορηθεί. Ε, 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 ω είχε υποχρέωση ανεξάρτητη αρχή. Άρα θεωρώ ότι οτιδήποτε μέχρι τότε ε, είχε ζητηθεί ή είχε αποκαλυφθεί. Για, γιατί δεν έχει θα ζητήσει βγει. Δεν κάποιο αν δεν ξέρει αν τον παρακολουθούν. Να υπάρχουν τέτοιε πληροφορίε σχετικά με τι παρακολουθήσει όσον αφορά τα θέματα στα οποία εμπλέκεται ή τη διακοπή του τηλεφώνου ή ε, περίεργη συμπεριφορά. Αυτά ο κ. Κουκάκη τα ξέρει καλύτερο, ο κ. που τα ζήσανε. Ε, οι μηνύματα που έρχονται στα κινητά ναι. Όπω ξέρει και ο κύριο Πίρτζη που είχε. Ακόμα δεν ακουμπάμε το, το κινητό, τα βλέπουμε μήνυμα από άγνωστο αριθμό, <laughs> το αφήνουμε εκεί που είναι. Ναι, αυτό το, το καταλαβαίνω και εγώ ότι πολλέ φορέ χαμογελάμε με αυτά τα θέματα και έχετε δίκιο. Είναι κατάδια τη ελληνική δημοκρατία αυτή. Ε, δεν, δεν νομίζω ότι είναι. Είναι προνόμιο τη κατά... ελληνική δημοκρατία. Έχω την εντύπωση ότι αυτού του είδου τα λογισμικά δουλεύουν παντού. Έχω την αίσθηση ότι πρέπει να είμαστε από τι λίγε κυβερνήσει που ενσωμάτωσαν στη λειτουργία τη πολιτεία με ευθύνη τη κυβέρνηση παράνομε λειτουργίε. Είστε, είστε βέβαιο ότι έχει έχω, σας πω, έχω την αίσθηση ότι ισχύει αυτό. Ναι. Γιατί να σα πω ορισμένε αποδείξει, γιατί όλοι λένε ότι έχετε αποδείξει. Όταν ο κύριος Κουκάκη έκανε το αίτημα να πάρει πληροφορίε, mm -hmm. η κυβέρνηση με υπογραφέ του κύριου Πικραμένου και του κυρίου Τσιάρα έκανε μια τροπολογία ώστε να μην του δοθούν τροπολο... πληροφορίε. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο η κυβέρνηση. Και προσέξτε, για ένα τραπεζικό σκάνδαλο. Ναι. Δηλαδή, έχουμε έναν οικονομικό ρεπόρτερ, ο οποίο ερευνά τραπεζικό σκάνδαλο. Ναι. Και α, για αυτό το ζήτημα δεν η κυβέρνηση. Κάτι που κάνει πράξη. Ο, ο, ο ίδιο δεν κάνει τίποτα. Αυτό τον παρακολουθούν. Ναι. Α πούμε ότι είναι νόμιμη η επισύνδεση. Ναι. Δεν μιλάω για το τραπεζικό σκάνδαλο. Δεν έπρεπε να, να κατηγορείται ναι. για κάτι που δεν για έχει να κατηγορηθεί. Είναι... Επισύ... Επισύνδεση νόμιμη. Λέω, υπήρχε μια υποψία. Και κάνει. Ένα λόγο. Δεν έχει αποκαλυφθεί ποιο είναι. Έπρεπε να είναι εθνική ασφάλεια. Βάζω σοβαρά ερωτήματα. Αλλά. Παρακολουθείτε ο κύριο Κουκάκη. Για ποιο λόγο όταν ζητάει πληροφορίε ενώ είναι συγχωρέστε με τον όρο καθαρό, δεν το έχει απαγγελθεί η κατηγορία, η κυβέρνηση περνάει τροπολογία για να μην του δοθούν πληροφορίε. Ναι. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, για ποιο λόγο όταν ο κύριο Αντρουλάκη κινεί το θέμα, καταστρέφει εκείνη τη μέρα ή την προηγούμενη, την επόμενη η, η ΕΕΠ τα στοιχεία τη παρακολούθηση. Ε, ξέρετε κάποιον αθώο να καταστρέφει αποδεικτικά στοιχεία. Εγώ δεν ξέρω κανένα. Και το τρίτο και βασικό, το. Όλη αυτή η δικαιολογία του απορρίτου, η ψευδή, ο πρόεδρο τη Αρχή έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει δικαιολογία απορρίτου μπροστά στην ανώτατη πολιτιακή λειτουργία που είναι η Επιτροπή Δεσμών και Διεφάνεια τη Βολή. Για ποιο λόγο αρνείται να πάει να ελεγχθεί, να, να πάει στον εισαγγελέα, να πάει ξέρω εγώ, στην αντίστοιχη προανακριτική λειτουργία τη Βολή η κυβέρνηση. Η επίκληση του απορρίτου νομίζω ότι είναι μια απόδειξη επίση ότι δεν υπάρχει αθότητα. Δεν πει, ξέρω κανέναν είναι... αθώο. Ο ναι. οποίο αρνείται να πάει στο δικαστή να πει την αλήθεια ο... και να καταστρέφει αποδεικτικά στοιχεία. Δεν ξέρω. Ο κύριος Λογιάκο λέει ότι η δικαιοσύνη γρηγορεί και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε το ταχύτερο oh, δυνατό απαντήσει. Παρότι, oh. παρότι, παρότι οι πολιτικοί προσέχουμε πάρα πολύ τι δηλώσει μα για την ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη, πάρα πολύ. Και οφείλουμε να το κάνουμε και για λόγου αξιοπιστία των θεσμών στη χώρα μα. Διότι τώρα αυτό που έχει κυριαρχήσει είναι ότι κανεί δεν πιστεύει κανέναν και όλοι νομίζουν ότι όλα τα κινητά παρακολουθούνται. Δηλαδή, έχουμε απόλυτη αναξιοπιστία και τη πολιτική και τη δικαιοσύνη. Στην περίπτωση αυτή που θέλω να σα πω ω πολίτη, αισθάνονται ανάγκη να ζητήσω από τη δικαιοσύνη να επιταχύνει γιατί καθυστερεί, να ενοποιήσει τι έρευνε σε ανώτατο επίπεδο, διότι έστω και εκ των υστέρων, γιατί δεν είναι τελευταία στιγμή, έχουμε αργήσει, Πρέπει η δικαιοσύνη να αποδείξει ότι υπάρχει αξιοπιστία στου θεσμού. Και όσο γίνεται πιο γρήγορα, πηγαίνοντα προ εκλογέ. Όμω μου είχε κάνει εντύπωση, ο, και μάλιστα με την, με την ιδιότητα του, του, συνηγόρου του κ. Βαξεβάνη, η έκανε τη δήλωση, αλλά ταυτόχρονα έχει και την ιδιότητα του τομεάρχη δικαιοσύνη του ΣΥΡΙΖΑ. ο οποίο είπε ότι δεν υπάρχουν αποδείξει και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι κάποιοι άνθρωποι που έκαναν αυτή τι παρακολουθήσει να πάνε ε, στην δικαιοσύνη. Ε, με την προστασία μαρτύρων και να καταθέσουν αυτά Εγώ, εγώ, τα εγώ, που εγώ δεν ξέρετε. θα μπλέξω με την νομική επιστήμη. Γιατί μπορεί υπάρχουν. Τα ακούσατε πάντω. Το... Α... το α... ακούσατε. Υπάρχουν και υπάρχει ο λόγο συνηγόρου, το ξέρετε. Εγώ σα είπα με πολιτικού όρου. Ναι. Για ποιο λόγο ξέρω ότι υπάρχουν αποδείξει. Πολιτικά ο κύριο Μητσοτάκη είναι υπεύθυνο για τι παρακολουθήσει. Είναι υπεύθυνο για την τροπολογία, για την επίκληση του απορρίτου και για την καταστραφή από το δεκτικό Είναι υπεύθυνο. Ναι. Είναι υπεύθυνο και γιατί δεν έχει δώσει απαντήσει σχετικά με το αν υπήρχαν Νικιασμένα κτίρια ή κτίρια στα οποία ήταν το Predator. Συνεργασία τη ΑΕΠ με το Predator. Παρακολούθηση των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων. Παρακολούθηση του Συμβούλου Εθνική Ασφάλεια. Παρακολούθηση του υπεύθυνου των αμυντικών εξοπλισμών. Για όλα αυτά για ποιο λόγο δεν του απαντήσει τη Βουλή. Δεν για ποιο λόγο δεν έχει απαντήσει τέσσερι φορέ τη Βουλή. Ποιο είναι το να συνεχώς. περίμενε κανεί. Υπάρχει ένα μπαράζ δημοσιευμάτων. Έτσι. Εδώ μιλάμε τώρα για την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Ε, συγκλονιστικό. Για την ασφάλεια τη χώρα. Και το επισημάνε και ο εκπρόσωπο τη Αυτό είναι θέμα τη ασφάλεια. Και λέω: Για να το υιοθετήσει κανεί, αρκεί μία αναφορά μια λίστα. Δεν θα ήταν πιο συνετό να περιμένει να βρει κάποια περισσότερα στοιχεία. Να μην βρεθεί στον αέρα. Δηλαδή να προκύψει ότι. Το δημοσίευμα αυτό δεν τεκμηριώνεται από πουθενά. Ωραία. Υπάρχει ένα δίλημα. Είναι επικίνδυνο να, απο... να, να διεκδικείς την αποκάλυψη αν κάποιο παρακολουθείται ή όχι, ή είναι επικίνδυνο να παρακολουθείται κάποιο. Το επικίνδυνο είναι να παρακολουθούνται οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων. Άρα λοιπόν, εμεί οφείλουμε να ζητήσουμε αποκάλυψη του πρώτου κινδύνου. Διότι το να ανακυκλώνει τη συζήτηση, κάποιο μπορεί να σου πει γιατί την ανακυκλώνει, αφού αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχει. Να αποδείξει η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει, για να μην ανακυκλώνεται. Ακόμα και η ευθύνη τη ανακύκλωση συζήτηση είναι τη κυβέρνηση. Αλλά και η ευθύνη τη παρακολούθηση ποιου είναι, αν γίνεται. Άρα η κυβέρνηση λοιπόν έχει ευθύνη να απαντήσει και η δικαιοσύνη, το βάλαμε ξεκάθαρα στην κουβέντα μα πριν. Για να μην υπάρχει καμία ανησυχία που να ανακυκλώνεται μετά από δημοσία. Δεν σω, μπορεί σω, να φταίει κάποιο ο οποίο καταθέτει μια πληροφορία και όχι αυτό που δεν αποδεικνύει αν υπάρχει και, έγκλημα θεμελιωδική ασφάλεια. όχι. αρχικό, αρχικό όπω ε, τέθηκε εξ αρχή από, ε, από πολλού, τέλο πάντων, ότι οφείλει να αποδείξει αυτό ο οποίο ενοχοποιεί κάποιον ότι είναι ένοχο και όχι αυτό ο οποίο ενοχοποιείται ότι είναι αθώο. Είναι <laughs> λίγο αντίστροφη <laughs> λογική. Ναι, αλλά εγώ σα είπα εξ αρχή: έχω απόδειξη. Για ποιο λόγο πέρασαν την τροπολογία. Ναι. Για ποιο λόγο σταμάτησε την πληροφόρηση και τη λειτουργία τη ανεξάρτητη αρχή. Για ποιο λόγο κατέστρεψαν αποδεικτικά στοιχεία του κ. Ανδρουλάκη. Για ποιο λόγο δεν έρχονται να καταθέσουν. Για ποιο λόγο κρύβουν μάρτυρε. Τώρα να σα πω, σα φοβάμαι. Εδώ αφήσαν στην Εξαστική Επιτροπή μάρτυρε να είναι στο εξωτερικό, να στείλουν υπόμνημα. Αυτά είναι τραγικά πράγματα. Σα φοβάμαι. Δηλαδή, άμα γινόταν αυτό που κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, θα πέφτανε όλα μα φάνη. Είναι δυνατόν τώρα να μην έρχονται μάρτυρε στην Εξαστική Επιτροπή και να σας, κρύβονται. Σα ανησυχεί καθόλου όλο αυτό το κλίμα καθώ αμπαίνουμε στην καρδιά τη προεκλογική περίοδου για δηλαδή να έχουμε καταστάσει οι οποίες ε, δεν θα είναι συμβατές με μια ομαλή προεκλογική περίοδο. Κατάλαβα τι δηλαδή. λέτε. Κοιτάξτε, με ανησυχεί πρώτα απ' όλα το ότι η χώρα αυτή τη στιγμή προς το εξωτερικό αλλά και προς το εξωτερικό εκπέμπει ε, ένα μεγάλο, ένα πολύ ισχυρό μήνυμα των κρατικών λειτουργιών. Δεν μου αρέσει καθόλου η χώρα μου να συζητείτε στο Ευρωκοινοβούλιο, σε εξεταστικέ επιτροπέ. Σα πληροφορώ ότι η αντίστοιχη εξεταστική επιτροπή δημιουργεί και το Συμβούλιο τη Ευρώπη. Mm -hmm. Δεν μου αρέσει που η χώρα μα είναι το μαύρο πρόβατο ε, για τα θέματα δημοκρατία στην Ευρώπη, αλλά όχι για την εικόνα τη χώρα. Δεν μου αρέσει για την απεικόνηση και την ουσία τη δημοκρατία στην Ελλάδα. Mm -hmm. Δεν μου αρέσει που συνηθίζουμε στην Ελλάδα να μην εφαρμόζεται το Σύνταγμα και να μειώνονται οι δημοκρατικέ αξίε που κατακτήθηκαν ακόμα και από την Γαλλική Επανάσταση. Δεν υπάρχει ισονομία, δεν υπάρχει διαφάνεια, δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Είναι βασικά πράγματα που πρέπει να τα κλείσουμε. Αυτή είναι η δημοκρατία. Αν με ανησυχεί το πώ θα πάμε στι εκλογέ, κοιτάξτε, μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει ρόκι όσον αφορά την τήρηση του συντάγματο, ναι, δεν θέλω να πάμε με τέτοιο τοξικό κλίμα στι εκλογέ. Γι' αυτό και πρέπει να επιληθεί το ζήτημα αυτό νωρίτερα. And Γι' αυτό then, και μπορεί να παίξει το ρόλο δικαιοσύνη. Αλλιώ πρέπει αυτή η κυβέρνηση να φύγει το συντομότερο για να θωρακιστεί η λειτουργία τη δημοκρατία μα. Είναι προ το συμφέρον τη δημοκρατία να φύγει μια κυβέρνηση Πώς να η οποία φύγει την παραπάνω εκλογέ. Δεν λέω κάποιον άλλο τρόπο. Ναι. Δημοκρατικά λέω να γίνει. Ναι. Απλά δεν υποτιμώ του ότι η δικαιοσύνη πρέπει να αποκαλύψει νωρίτερα τι έχει γίνει. Ναι. Γι' αυτό δεν θέλω να πω ότι η λύση είναι μόνο το θέμα των εκλογών. Για την πολιτική ευθύνη πρέπει η κυβέρνηση να φύγει το συντομότερο. Για τι ποινικέ ευθύνε όμω πρέπει η δικαιοσύνη και μια προανακριτική επιτροπή τη Ευγόμενη Βουλή να λύσει το ναι. πρόβλημα. Πάντω διαβάζω την, 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 την λογική από την μεριά του Ήρτσα ότι η κυβέρνηση τελείωσε. Μητσοτάκης τελείωσε. Ε, η τελευταία, τα τελευταία παράγματα της κυβέρνησης ναι. είναι αυτά εδώ. Το οποίο όμως δεν το επιβεβαιώνουν τα πράγματα. Αν α, θεωρήσουμε πράγματα. ότι οκτώ δημοσκοπήσεις, οκτώ δημοσκοπήσεις, <laughs> έχουν <laughs> Ταυτόσιμα ευρήματα. Λοιπόν, πρόσφατα μου έγινε και μια τέτοια και σε μια συνέντευξη τη Κυριακή και απάντησα αυθόρμητα ότι αν είναι δυνατόν να κάνουμε εμεί ποτέ πολιτική με τι δημοσκοπήσει. Ξέρετε, πολλέ φορέ οι, εφημερίδες οι εφημερίδε και η δημόσια συζήτηση Παρασύρετα το ότι ο κύριο Μητσοτάκη κάνει πολιτική για τι δημοσκοπήσει. Mm -hmm. Κάνει πολιτική μόνο για την επικοινωνία. Το είπε εξάλλου στην πρώτη συνέντευξη τύπου στην έκθεση. Δεν με ενδιαφέρει η ουσία, με ενδιαφέρει η επικοινωνία. Μάλλον το είπε εν τη του λόγου, αλλά ήταν η αλήθεια. Η πρώτη μου απάντηση είναι ότι ό,τι και να λένε οι δημοσκοπήσει, ό,τι και να λένε, καλό ή κακό. Είναι δυνατόν ένα αριστερό προοδευτικό κόμμα να μην κάνει πολιτική για τα συμφέροντα του κόσμου. Mm. Δηλαδή, θα υποβαθμίζεται η δημοκρατία μα. Θα υπάρχει ακραία ακρίβεια. Θα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα ανάπτυξη και εργασία στην Ελλάδα και εμεί θα ασχολούμαστε με το τι λέει η δημοσκόπηση τη τάδε εταιρεία. Εγώ θα κρίνω τι δημοσκοπήσει. Αλλά το πρώτο είναι ότι σαφέστατα και εμεί κάνουμε πολιτική για τον κόσμο. Κάνουμε πολιτική και για την οικονομία και για την κοινωνία. Δεν είναι το κριτήριό μα οι δημοσκοπήσει. Ναι. Μα ενδιαφέρουν. Ναι, προφανώ μα ενδιαφέρουν. Τι παρακολουθούμε. Δεν κάνουμε πολιτική για αυτέ όμω. Ναι. Οι δημοσκοπήσει, από την άλλη μεριά όμω, οφείλω να σα πω, ό,τι και να λένε τελευταίε, στα ποιοτικά στοιχεία δείχνουν την πλήρη αποδόμηση πολιτική κυβέρνηση για την ακρίβεια, για τη διαφάνεια. Βλέπουν ότι ο κύριο Τσίπρα είναι καλύτερο για τα θέματα που μα χάρη των συμφερόντων, για τα θέματα τη διαφάνεια. Και επίση υπάρχει πλέον και δημοσκοπική υπεροχή. Και μια μαχική προοδευτική κυβέρνηση. Mm -hmm. Είναι ενδιαφέροντα στοιχεία όλα αυτά. Yeah. Τα κρατάμε. Yeah. Εγώ σα πληροφορώ ότι όσο κυκλοφορώ έξω, αυτό που λένε οι δεν το βλέπω στην το, καφενεία. Το λοιπόν, ένα από του Αυτό που σα είπα και δέχομαι την απάντησή σα. Το δεύτερο είναι ότι επίση υπάρχει μια φιλολογία, κυρίω από την αξιωματική αντιπολίτευση, ότι η χώρα καταραίει. Ότι οι πολίτε παίρνονται, δεν έχουν να φάνε, ζουν σε μια φάση εξαθλίωση. Που επίση, αν κοιτάξει κανεί γύρω του, ή τουλάχιστον δεν είναι εμφανέ ε, ε, με το γυμνό μάτι. Yeah. Κοιτάξτε, ε, ε, έχοντας έχοντα ε, άμεση πληροφόρηση για τον, ε, για τον αριθμό τη αδυνα... την αδυναμία κάλυψη λογαριασμών, για τα λεξιπρόθεσμα, να yeah. τα έτσι, στη, στο ρεύμα, και έχοντα και εικόνα και των στατιστικών στοιχείων σχετικά με το που βρισκόμαστε στην αγοραστική δύναμη σχέση με την Ευρώπη, mm. οφείλω να σα πω ότι πλέον η Ελλάδα είναι πολύ χαμηλά. Δυστυχώ είναι συνήθω στι τρει τελευταίε θέσει όσον αφορά mm. το διαθέσιμο εισόδημα και είναι πολύ δύσκολο να βγει ο μήνα. Την εισπράττουμε εμεί την αγωνία έξω. Δεν την εισπράττουμε ίσω με την εικόνα των μέσων ενημέρωση γύρω από συσίτια. Ναι. ναι, που το είχαμε στο παρελθόν. Θυμάμαι τα μνημονιακά χρόνια. Ήταν πολλά αυτά τα ρεπορτάζ. Ε, κάντε όμω μία έρευνα. Ίσως θα ήταν και για μα υποστηρικτικό, δηλαδή για να μάθουμε κι εμεί τα πολιτικά πρόσωπα, τι γίνεται πλέον στα κοινωνικά συσίτια των εκκλησιών, ναι. τι γίνεται στι κοινωνικέ λειτουργίε των αλληλέγγυων ομάδων. Έχει είναι ότι έχουν αυξηθεί. Ναι, είναι, είναι πολύ μεγάλη οι πίεση. Που... Ε, Σα λέω ότι η μεγάλη πίεση που έχουμε εμεί που εισπράττουμε είναι στα λεξιπρόθεσμα. Mm -hmm. Υπάρχει μεγάλη αγωνία άνθρωποι που δεν μπορούν να πληρώσουν του λογαριασμού του. Ναι. Είναι το, πάρα πολύ ρ, μεγάλο. Ρωτάει κάποιον. Ξέρετε... Το λέω επειδή είναι ένα κομμάτι το οποίο το ξέρετε πάρα πολύ καλά και στι δημόσιε τοποθετήσει, αλλά και γενικότερα το έχετε διαχειριστεί πολλά χρόνια. Α πούμε, ακούω, σήμερα η κιλοβατόρα έχει 15, 16, 17 λεπτά. Αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ πόσο θα έχει. Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολη αυτή η συζήτηση. Όχι δύσκολη στον εφαρμοστεί πολιτικά, να την εξηγήσω με απλά λόγια. Μέσα στην τιμή που πληρώνουμε σήμερα. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε ότι η Ελλάδα έχει την ακριβότερη τιμή ενέργεια στην Ευρώπη ω προ τα λεφτά που παίρνουν οι εταιρείε. Mm -hmm. Δεν είναι αυτή που πληρώνουμε από τη ζέμπη μα. Αυτό το έβγαλε η Eurostat για το πρώτο εξάμεινο του 2022 επίσημα. Mm -hmm. Είναι οι πιο ακριβέ τιμέ. Άρα, οι ενεργειακέ εταιρείε στην Ελλάδα έχουν πάρα πολύ υψηλέ τιμέ. Μέσα σε αυτέ τι υψηλέ τιμέ, με αυτό το μοντέλο αγορά που φτιάξαμε μετά τον Ιούλιο, υπάρχουν και τα υπερκέρδη του, το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο τα 500 εκατομμύρια και η παρακράτηση για επιδοτήσει επόμενων μηνών. Έτσι λοιπόν έρχονται με λεφτά που δώσατε εσεί του προηγούμενου μήνε και εγώ, όλοι μα, και επιδοτούν τον επόμενο μήνα, έστω ότι να φτάσει στα 150 ευρώ ή στα 200 ευρώ που φτάνει. Πρώτον, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι από τη μία τσέπη βάζετε 150 με 200 ευρώ τη Μεγαβατόρα και από την άλλη τσέπη παίρνουν 300 ευρώ τη Μεγαβατόρα για να φτάνουν στα 500 που κάνει η υψηλότερη τιμή. Yeah. Είναι δικά μα λεφτά. Φεύγουν από την αγορά. Φεύγουν από τον κύκλο των ελληνικών και τον δημοσιονομικό. Παράδειγμα, βγάλαμε 800 εκατομμύρια το Σεπτέμβριο τον προπολογισμό. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η αφαίρεση στον προπολογισμό. Ναι. Πού πήγανε, Πήγανε σε αυτού που έχουν την υψηλότερη τιμή. Δηλαδή επιδότηση, λέτε. Μπήκανε μαζί με τα λεφτά των πολιτών στην επιδότηση. Δεν έφταναν αυτά που μα κρατάγανε για επιδότηση. Ναι, ναι, ναι. Και προσθέσανε. Για 30% συνήθω ε, συνεισφορά. Προσθέσανε προπολογισμό. Άρα, για ποιο λόγο μαζεύουμε λεφτά και από τον προπολογισμό και από τι τσέπε μα για να δώσουμε επιδοτήσει. Για να πάνε σε εταιρείε που πλάνουν το κρεβότερο ρεύμα. Mm. Η τιμή ρεύματο δεν μειώνεται καθόλου. Τι θα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ θα μείνουν τιμή του ρεύματο. Πώ θα πληρώνω εγώ. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή τώρα. να σα δώσω ένα παράδειγμα που το έχουμε υπολογίσει πολύ συγκεκριμένα. Τον Οκτώβριο, το Σεπτέμβριο που η τιμή ήταν 800, γιατί πήραμε και κάναμε αναλυτικά το ισοζύγιο μετά, μέσα στα 800 κρύβονται 450-500 ευρώ υπερκέρδη και αχρέα χρεώσει. Δηλαδή, θα κατέβαινε η τιμή από τα 800 αυτομάτω στα 300, για το Σεπτέμβριο ήταν πιο ακριβό μήνα, και μετά θα εφαρμοζόταν η επιδότηση. Και θα έμπαινε συντελεστή ανώτα του κέρδου, 5%, το έχουμε δηλώσει, ήταν από τι πρώτε νομοθετικέ πρωτοβουλίε. Αλλά όχι μόνο ω επίβλεψη αγορά. Μια κρατική ΔΕΗ θα εφαρμόζει χαμηλέ τιμέ για να κατεβάσει και την υπόλοιπη αγορά. Γιατί εδώ ο πρώτο που εσχροκερδεί αυτό που πουλούσε 800 ευρώ το ΜΕΤ ήταν η ΔΕΗ. Μεγαλάζια με, διοίκηση. Με το 34% δεν μπορεί να κάνει η διοίκηση τη ΔΕΗ πολιτική. Ναι, για, νο, 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 νομίζω κατά την άποψή μου, αν με ρωτούσε κάποιο αν ήμουν σε μια θέση υπουργική τώρα, θα ζητούσα από τη διοίκηση τη ΔΕΗ να εφαρμόσει κοινωνική και αναπτυξιακή πολιτική. Έχει την πλειοψηφία, γιατί είναι, είναι χαμηλότερα τα μερίδια των υπολείπων. Έχει, υποδείχ έχει μια ισχυρή μειοψηφία, α έτσι, το 34%. Ε, η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι είναι επιλογή του κ. Μιτσοδάκη τα υπερκέρδη. Να κάνουμε μία απλή σκέψη. Ναι. Ανακάλυψε ο κ. Μησοτάκη τα υπερκέρδη το Μάρτιο. Τα κατήγγειλε ο Ελέξο Τσίπρα και τα παραδέχτηκε. Νομοθέτησαν τον Ιούνιο έναν μειωμένο υπολογισμό και τελικά τον Νοέμβριο ανακοινώσαν πώ θα τα πάρει λέει ο κ. Σταϊκούρα μέχρι τέλο Δεκεμβρίου. Το 20% μόνο. Ναι. 1,8 δι το κάνουν δώρο στο καρτέλ ενέργεια. Αλλά. 390 πόσα είναι, κάπου εκεί. Φορολογούν 415 ώστε να εισπράξουν 370 κάτι, ναι. 380, ενώ είναι 2,2 δι για την περίοδο του προηγούμενου χρόνου, Ιούλιο με Ιούλιο. Ναι. Αλλά. Αφού τα παραδέχτηκε το Μάρτιο ο κύριο Μητσοτάκη στη Βουλή, για ποιο λόγο δεν έδωσε εντολή στον κύριο Στάση που είναι στη ΔΕΗ, διορισμένο από αυτόν, να μην παράγει από εκεί και μετά τουλάχιστον. Ναι. Πε ότι κάνα λάθο. Θεωρώ ότι είναι έλλειμμα μια κυβέρνηση να παραδέχεται ότι φύγαν τα υπερκέρδη ναι. δισεκατομμύρια. Αλλά αφού τα βρήκανε mm -hmm. στο τέλο, Για ποιο λόγο δημιουργούνται καινούρια. Mm -hmm. Για ποιο λόγο δηλαδή δεν τα σταματάνε, αφού οι ίδιοι διοικούν τη ΔΕΗ. Δεν έχει απαντήσει σε αυτό. Τώρα. Και Η απάντηση είναι ότι η κυβέρνηση επιλέγει να παράγονται υπερκέρδη. Είναι επιλογή τη κυβέρνηση. Ισβάρο και τη οικονομία και τη κοινωνία. Για να μην χάσουμε και τα άλλα και θέματα. Και, και στα πετρέλαια, βέβαια, οφείλω να πω ότι ναι. είναι πάρα πολύ μεγάλο αυτό. Ναι. Μα κάνει εντύπωση. Τα δύο δηληστήρια ανακοίνωσαν 2,35 δισεκατομμύρια κέρδη το πρώτο 9 μήνο του 2022. Δεν θα είναι αρκετή η φορολόγηση η οποία θα γίνει η έκτακτη φορολόγηση. Ακούμε ότι η κυβέρνηση θέλει να κατεβάσει το συντελεστή από 90% στα υπερκέρδη. Που είπε το Μάρτιο στη Βουλή ο κ. Ναι. Τζοτάκη, θέλω να το πάει στο 33. Μάλιστα. Δεν είναι 30... Τα υπερκέρδη είναι τα άδικα κέρδη. Μάλιστα. Δεν μιλάμε για ναι. την κερδοφορία ναι. που είναι αντίστοιχη προ το αν... Θα είναι 33 στα υπερκέρδη ή στα κέρδη. Γιατί ε... αν είναι 33 στα κέρδη, έχει καλό. Εμεί πάντω μιλάμε για 90% στα υπερκέρδη. Και υπάρχει πλέον από την Ευρώπη τρόπο υπολογισμού των υπερκερδών. Ε, για να μην εγκλωβιστούμε σε ένα θέμα το οποίο το ξέρετε <laughs> πολύ καλά και μα βοηθάει αυτή η κουβέντα, <laughs> <laughs> αλλά επειδή τρέχουν κι άλλα, το είπατε στο ξεκίνημα. Σήμερα, α πούμε, είναι η επέτειο τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Θα υπάρχει και συμμετοχή επίσημη του ΣΥΡΙΖΑ στι ε, εκδηλώσει που θα γίνουν και το μεσημέρι και το απόγευμα. Δεν, δεν, δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν, ξέρω δεν... ότι η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ έχει βγάλει κάλεσμα. Α, Μάλλον το ξέρω. Έχω δει τα email μου. Ε, υπάρχει κάλεσμα τη νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ. Ε, έχουμε συμμετάσχει και το λέω και προσωπικά. Εγώ Έχω συμμετάσχει πάρα πολλέ φορέ σε αυτέ τι κινητοποιήσει. Είναι από τη μία μεριά. Εντάξει, προφανώ αφορά στη μνήμη ενό παιδιού που πολύ άδικα χάθηκε. Απ' ε, από την άλλη μεριά, νομίζω ότι είναι μια διαφορετική άποψη για τα θέματα τάξη και ασφάλεια. Και θέλω να είμαι ξεκάθαρο σε αυτό. Εμεί δεν υποστηρίζουμε ότι μια κοινωνία δεν πρέπει να έχει υποδομέ και λειτουργίε τάξη και ασφάλεια. Αλλή μόνο. Σαφέστατα χρειάζεται να υπάρχει ασφάλεια των πολιτών, τη περιουσία, mm -hmm. τη οικονομία και μάλιστα με ένα ισχυρό κοινωνικό κράτο να υπάρχει και προστασία για την ασφάλεια των πολιτών. Εδώ τώρα όμω δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Εδώ μιλάμε για το αν οι δυνάμει αυτέ τη αστυνομία, παραδείγματο χάρη, θα έχουν προορισμό την ασφάλεια των πολιτών και την ασφάλεια όλη τη yeah. κοινωνία, ή θα έχουν προορισμό τον αυταρχισμό yeah. ή την καταστολή. Εδώ υπάρχει μια διαφορετική ανάγνωση. Η κυβέρνηση για να πουλήσει κυριολεκτικά μία εικόνα προ του μεσαγωγικά ανθρώπου που αγαπούν την ασφάλεια. Γιατί υπάρχουν τέτοιοι πολίτε, το καταλαβαίνω, yeah. γιατί αισθάνονται και μια πίεση yeah. πολλέ φορέ. Δείχνει έναν αυταρχισμό που ξεπερνάει τα δημοκρατικά όρια. Μόνο και μόνο για να πουλήσει εικόνα ασφάλεια και τάξη. Αναφέρεστε Όμως, σε συγκεκριμένα περιστατικά, όταν μιλάτε για αυταρχισμό ή για Να, σα πω, πω ένα παράδειγμα. Πέρα από την απαγόρευση συγκεντρώσεων που είχαμε, ο αυταρχισμό που είχαμε δει στην πλατεία τη Νέα Μήνη εναντίον των νέων τότε τη πανδημία ήταν κάτι τραγικό. Εμένα με ξεπέρασε, α πούμε, δεν μπορώ να το δεχτώ. Ακόμα και ε, το περιστατικό με τον Ρωμά Θεσσαλονίκη χτε ήταν έξω από τα όρια λειτουργία των τυπικών αστυνομικών λειτουργιών. Ξέρω τι λειτουργίε αστυνομία. Έχουμε ανθρώπου που είναι φίλοι μα, συνεργάτε μα. Μα ενημερώνουν για το πώ λειτουργεί η αστυνομία. εξάλλου όλοι έχουμε συνεργάτε στο γραφείο μα. Ναι. Δεν στρέφει το όπλο στο κεφάλι ενό παιδιού για 20 ευρώ. Ναι, δεν τη, δηλαδή, η δηλαδή. ερώτησή μου είναι: ε, εμπλέκεται ο Μητσοτάκη στο ότι ένα αστυνομικό ήταν ανεκπαίδευτο ή αν θέλετε προκατηλημένο ή αν θέλετε Ωναι. δεν είχε την υποδομή για να δείξει. Ο κ. Μητσοτάκη δηλαδή. εμπλέκεται στο ότι προσπάθησε να χρησιμοποιήσει την αστυνομία ω εργαλείο για την πολιτική του προπαγάνδα προ του ανθρώπου που ενδιαφέρονται για θέματα τη ασφάλεια. Αντί όμω να ενισχύσουμε την αστυνομία με εισακταίου αποσχολέ. Που θα μπαίνουν από τα λύκεια, με εξετάσει, που θα εκπαιδεύονται και ω προαναγκριτικοί υπάλληλοι και θα δομούν, θα, θα στελεχώνουν μια ελληνική αστυνομία που τη χρειαζόμαστε με στελέχη. Έχουμε μια λειτουργία ευκαιριακή πολλέ φορέ, επικοινωνιακή, που έχει ελλείμματα στην εκπαίδευση για κάποιε από τι νέε ομάδε που μπαίνουν. Εμεί θέλουμε να έχουν κανονικέ σπουδέ οι αστυνομικοί μα. Ναι. Και έτσι αυτό δημιουργεί και ορισμένα ελλείμματα και συμπεριφορέ. Ειλικρινά πιστεύουμε ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και η τρέχουσα πολιτική ηγεσία χρησιμοποιεί επικοινωνιακά. Και άρα στρεβλά τη λειτουργία τη αστυνομία, θίγοντα και του ανθρώπου που δουλεύουν εκεί. Γιατί και αυτοί οι εργαζόμενοι. Είναι, είναι. Ο, ο αντίλογο που ακούω είναι ότι δεν ρίχνει λάδι στη φωτιά σε μια τέτοια μέρα. Υπήρξε μια εξόχω επιθετική ανακοίνωση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ που ουσιαστικά χρέωνε στην κυβέρνηση κάλυψη του περιστατικού του συγκεκριμένου στη Θεσσαλονίκη με τον άτυχο 16χρονο που πυροβολήθηκε στο κεφάλι. Τώρα, και ότι πυροβώς... τέλο πάντων yeah. δεν δυναμητίζει το κλίμα σε μια τέτοια μέρα. Το αφήνει επειδή ξέρει ότι θα υπάρξει. Θα, θα, θα μπει στην, στο συλλογισμό των ε, διαδηλωτών σήμερα και το αφήνει ναι, να ναι. πάει. Άλλωστε, άλλωστε, λέει η λογική, από τη στιγμή που επενέβη δικαιοσύνη και απαγγέλθηκαν κακουργηματικέ ε, πράξει ει βάρο του συγκεκριμένου, λίγο. πριν από λίγο, πριν από λίγο. Ε, Όχι όμως. Ε, εκεί λε το κράτο λειτουργεί. Παίρνει την, το μερίδιο τη ευθύνη ναι, του. Επιτρέψτε μου, αυτό δεν είχε γίνει όμω στην αρχή. Και η αναμετάδοση στην αρχή ήταν αρκετά με αρκετέ ελήψει που μπορώ να καταλάβω ότι είχαν να κάνουν με το θέμα τη πληροφόρηση. Ε, Πάντω, επειδή κάναμε μόνο την ίδια κουβέντα για τι υποκλοπέ, φταίει αυτό που κάνει υποκλοπέ ή αυτό που του ζητάει να μάθει αν υποκλέπτονται οι επικοινωνίε των αρχηγών των σωμάτων τη Εθνική. Είπε όχι. Βγήκε ο Πρωθυπουργό και είπε ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Λοιπόν, φταίει το ότι έβγαλε μια ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ ότι πρέπει να προσέχουν τι λειτουργίε του οι αστυνομικοί και να μην αμφισβητείται η ανθρώπινη ζωή από τη λειτουργία τη αστυνομία ή φταίει η αμφισβήτηση ανθρώπινη ζωή από τη λειτουργία τη αστυνομία. Εδώ δεν θα παίξουμε όμω το ερώτημα, να κάνουμε την μα. Υπήρχε ένα περιστατικό το οποίο μα οδήγησε να έχουμε χθε το βράδυ επεισόδια έξω από το νοσοκομείο, ναι. που ήταν ο νεαρό, ναι. ο οποίο είναι και ανήλικο από ό,τι μαθαίνω. Σήμερα το πρωί μαθαίνω τη ναι, Θεσσαλονίκη. Ένα μισή παιδί. Ξυλοκοπήθηκε ο πατέρα του από τα ΜΑΤ σήμερα το, το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, αυτό νομίζω ότι χρειάζεται και μια προσοχή του μεριά τη πολιτεία. Ναι. Η πολιτεία δεν ρίχνει λάδι στη φωτιά. Εμείς αυ αυτή την πολιτεία θέλουμε. Η πολιτεία η οποία θα λύνει προβλήματα της κοινωνίας και δεν θα λύνει λάθη στη φωτιά. Εδώ δεν λύνει προβλήματα της κοινωνίας. Τι Τι τα πολλαπλασιάζει. Θέλω θερμά, θερμά να σα ευχαριστήσω για την ε, εμένα πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Να πίνουμε καφέ. <laughs> ναι, είναι πολύ ωραίο. πολύ ωραίο. Και, και εμένα μου αρέσει. <laughs> είναι ένα μοντέλο το οποίο νομίζω το εφαρμόζουμε εμεί για πρώτη φορά. Δηλαδή αυτό το κατά μόνας. Μια κουβέντα Ωραία. ανοιχτή, η οποία βάζει όλα τα ζητήματα και όχι μια αντιπαράθεση που ο ένα απευθύνεται στον άλλον με... Πάντως, και, και δεν βγαίνει κι άκρη Εγώ θέλω να σα πω φοράσει. είτε για τα θέματα δημοκρατία, είτε ακρίβεια, είτε για τι σημερινέ διαδηλώσει, εκδηλώσει. Είναι υποχρέωση των δημοκρατικών προοδευτικών ανθρώπων να μιλάνε. Να είναι ενεργοί πολιτικά, να μην φοβούνται και να καθόνται στα σπίτια του. Αλλά όταν μιλάνε και διεκδικούν στον δρόμο, θα πρέπει ταυτόχρονα να εξασφαλίζουν τη δημοκρατία και στον δρόμο. Ναι. Εμεί δηλαδή θέλουμε να περιφρουρούμε αυτέ τι ναι. διαδικασίε. Ναι. Δεν θέλουμε να δίνουμε δικαιώματα. κάτι που δεν είναι εύκολο να συμβεί, βέβαια. Πρέπει να γίνεται όμω. Και θεωρώ ότι τα κινήματα, τα κόμματα πρέπει να περιφρουρούν τη δημοκρατία στον δρόμο, διότι θα βρεθούν κακοπροαίρετοι. Από οποιαδήποτε μεριά, που ναι. μετά θα δημιουργήσουν περισσότερο αυταρχισμό και καταστολή. Ναι. Δηλαδή, θέλω να προσέξουμε και τι σημερινέ πορείε ναι. να είναι δημοκρατικέ, να είναι συνταρακτικέ. Γιατί η ανθρώπινη ζωή είναι κάτι συνταρακτικό και η δημοκρατία, διότι δεν μπορώ να δεχτώ στη χώρα μα να μην υπάρχει διαφάνεια, δημοκρατία και ισονομία. Σα ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Φαμπέλα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, α...